στις σύγχρονες συνθήκες και οφείλει να ανταποκριθεί και έχει τεράστιο πεδίο δράσης. Καλοπορεύοντα το βέβαια. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους, καλή χρονιά και πάλι. Με τη δική σας δύναμη, με τη δική σας συμπαράσταση, με τη δική σας παρουσία, την τελευταία περίοδο, για να μιλήσω μόνο για αυτήν, πριν τα Χριστούγεννα και μέχρι σήμερα, έχουμε δώσει με τη δική μας επιλογή, με τη δική μας δυνατότητα, με τη δική μας κρίση, το παρόν που εκτιμούσαμε ότι πρέπει να δώσουμε σε δύο σημαντικούς άξονες. Πρώτα είναι αυτός που περιγράφεται στο άρθρο 2 του καταστατικού. Είναι η σκοπή τους οποίους οφείλουμε να υπηρετήσουμε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι κεφαλαιώδης, αλλά είναι και μια μορφή αναζήτησης σήμερα, αφού υπάρχει μια τεράστια κινητικότητα και εδώ αξίζει να το επεξεργαστούμε όλοι μας, ο καθένας μόνος, αλλά και συλλογικά, αν θέλετε, πώς και γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα και το μήνυμα αυτό δεν αφορά την Παναγία σου, αλλά η διαπίστωση αφορά και την περιοχή μας, αν θέλετε, και τον τόπο μας, ιδιαίτερα και τη Βόρεια Ελλάδα που κατακρίζεται από προσφυγικό στοιχείο. Πάνω σε αυτό οφείλουμε να οικοδομήσουμε. Στους καιρούς μας που τα ερεθίσματα, τα μηνύματα είναι αρνητικά, είναι νεφελώδη, μας οδηγούν, μας πιέζουν να γίνουμε απεσιόδοξοι και πεσιμιστές, έρχεται η λαϊκή μας παράδοση, τα είδη και τα έθιμά μας και αναζωπηρώνονται και βγαίνουν στο προσκήνιο. Μπορούμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτό, για το τι κουβαλά αυτή η παράδοση, πιο ισχυρό μέταλλο κουβαλά και υπάρχει αυτή η ανάγκη εσωτερική να εκφραστεί και να εκδηλωθεί στους καιρούς μας. Μία πλευρά λοιπόν, η μία διάσταση είναι η παράδοσή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς, λέω ξανά, με τη δική σας δύναμη, προτροπή, παρουσία, συμπαράσταση, είπαμε τα κάλατα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, μοιράσαμε τρόφιμα σε οικογένειες, δεν το λέμε για καμία διαφήμιση, το λέμε γιατί ο κόσμος τα έφερε και τα παιδιά, και η χειρονομία αυτή δεν είναι φιλανθρωπία, είναι μιας μορφής αλληλεγγύη, όταν γίνεται μάλιστα ουσιαστικά και διακριτικά. Κάναμε τον ετήσιο χορό μας πριν λίγες μέρες με τεράστια επιτυχία. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην πρώτη εκδήλωση μέσα στο χώρο μας. Δεν σταματήσαμε τις δραστηριότητες, τις πρόβες και μάλιστα αναπτύσσονται όλα τα πολιτικά τμήματα, τα μουσικά τμήματα, τα χοροδιακά τμήματα, τα τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων όλων του πόντου πλέον στους χώρους του συλλόγου εδώ. Η βιβλιοθήκη είναι σε δράση. Όλα βρίσκονται σε εξέλιξη πραγματικά. Δεν πτωούμεθα. Το αντίθετο μάλιστα, θεωρούμε ότι έχουμε καθήκον τώρα όχι να αντισταθούμε, δεν είναι ηρωικό το πράγμα, αλλά οφείλουμε να δώσουμε, να προσπαθήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις να δίνουμε διεξόδους και νόημα σε πράγματα. Και χαιρόμαστε που μικρά παιδιά, μεγαλύτερα, έφηβοι, κορίτσια, αγόρια, κυρίες, κύριοι και πολύ μεγαλύτεροι θεωρούν τον χώρο αυτό στέγη, στέγη τον ονομάζουμε, πολιτιστική στέγη και βρίσκουν διεξόδους. Από το βιβλίο, από την εθελοντική δουλειά, από την παρέα στο σύλλογο, από το βλέπι, από τη συζήτηση, από την ενασχόληση, από τη συνδρομή σε μια εφημερίδα, από τη γνώση και τα τεκτενόμενα. Παρενθετικά να πω εδώ, το ανέφερε